Ο σύμβουλο Ευρωπαϊκή Πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νικόλα Φαραντούρη, κατά τη διάρκεια συνέντευξη του, τόνισε πω είναι ευχή έργων να παρετήσει η Ευρωπαία Εισαγγελία την κυβέρνηση αν συσκοτίζει σκάνδαλα και εγκλήματα. Παράλληλα, αναφορικά με τη δήλωση που έκανε στον τηλεοπτικό σταθμό One, που προκάλεσε αντιδράσει από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και την Ένωση Δικαστικών και Εισαγγελέων, ο ίδιο τόνισε πω έχω επίγνωση των όσων λέω και πράτο στο δημόσιο βίο. Δεν νιώθω αδιασμένο, νιώθω ενισχυμένο απέναντι στην κοινωνία. Απάντησε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, ερωτηθήσε αν έχει μετανιώσει ή αν έχει ενοχληθεί από δηλώσει στελεχών του κόμματό του. Ακόμη συνέχισε λέγοντα Δεν έχω καταλάβει που διαφωνούμε, ενώ αναρωτήθηκε όταν η εισαγγελική έρευνα προάγει την αλήθεια ή φέρνει στο φω ζητήματα που αφορούν σκάνδαλα και εγκλήματα, δεν δημιουργούνται πολιτικέ εξελίξει. Ο Νικόλα Φαραντούρη πρόσθεσε: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει εισαγγελεί από όλα τα κράτη-μέλη που όταν διαλευκάνουν υποθέσει προχωράνε την ερευνά του και εκθέτουν κυβερνήσει που παρακολούν το έργο του. Ακόμη υπογράμισε, στον Σαρκοζή πέρασαν βραχιολάκια από την έρευνα της εισαγγελία, ενώ επεσήμανε ότι «σας περνάει από το μυαλό ότι ο Άριος Πάγος μπορεί να κάνει λάθος». Αυτό λέμε, μπορεί να κάνει λάθος. Οι Ευρωπαίοι δικαστές συμπλέκουν και συνεργάζονται με τους εθνικούς εισαγγελείς. Αν φώτεροι, όταν διερευνούν σκάνδαλα και διαφωτίζουν πτυχέ που συσκοτίζονται, μπορούν να οδηγήσουν σε εξέλιξει και παρετήσει τη κυβέρνηση, όπω επεσήμανε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι θεσμικό όργανο. Αν η έρευνα είτε του Ευρωπαϊκού είτε του Εθνικού Εισαγγελέα οδηγήσει σε αποκαλύψει που οδηγούν σε απονομιμοποίηση οποιαδήποτε κυβέρνηση, η λαϊκή ετοιμογορία είναι αρμόδια.